Έχεις περάσει μια μεγάλη εμπειρία, μια τραυματική εμπειρία από ένα ιατρικό λάθος μέσα από μια επέμβαση που έκανες. Κατέληξες σήμερα να ζεις χωρίς στομάχι και ισοφάγο. Ναι. Ακούγεται τρομακτικό κι όμως έχει συμβεί, συμβαίνει. Κοίταξε. Να ξεκινήσουμε λίγο την ιστορία έτσι από την αρχή να μας πεις πώς έγινε. Όλα ξεκίνησαν το 2006 όταν ξεκίνησα να κάνω την χείριση που ονομάζεται γαστρεκτομή sleeve. Όπου ο γιατρός άφησε το στομάχι ανοιχτό, είχε διαρροή και έτσι ό,τι έτρωα μετά πήγαινε στους πνεύμονες. Να πούμε, Νάση, ότι είναι μία επέμβαση με την οποία μικραίνεις το στομάχι και χάνεις κιλά, χάνεις βάρος. Πολλοί θεωρούν ότι ίσως είναι μία εγχείρηση ρουτίνας, αλλά διαφωνώ απόλυτα, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μετά από έτσι εγχείρηση αντιμετωπίζουν πάρα πολλά θέματα. Ξέρω άτομα που μετά από αυτό κατέληξαν ακόμη και στο θάνατο. Mm-hmm. Μάλιστα, ξέρω και μία περίπτωση κάποιου λεβέντη στην Ελλάδα που τώρα είναι 27 χρονών, που μετά από αυτή την εγχείρηση έχει μείνει φυτό σε κόμμα. Mm-hmm. Στην Κύπρο γίνονται πάρα πολλά λάθη, πάρα πολλοί ασθενείς που κάνουν αυτή την εγχείρηση. Πιο μετά στην πορεία έχουν πάρα πολλά θέματα. Πολλοί φυσικά δεν το λέουν ανοιχτά, δεν το αντιλαμβάνονται. Οι γιατροί συνεχίζουν, διότι δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να τους ελέγξει. Μάλιστα. Και έτσι φτάνουμε εδώ που φτάνουμε. Έκανες λοιπόν την επέμβαση, έγινε το ιατρικό λάθος. Ναι. Ποια ήταν η επόμενη μέρα, τι συνέβη? Βασικά, όταν την είχα κάνει, εξ αρχής είχα θέματα. Δηλαδή, είχα πάρα πολύ αδυναμία, πυρετούς, θυμούμαι φρικτούς πόνους. Και φυσικά, ο γιατρός μου έγραφε. Έλεγε ότι ήταν απόματα μου, ότι ήταν όλα τέλεια, ότι απλά χρειάζεται κάποιες μέρες για την ανάρρωση κτλ. Mm-hmm. Μετέπειτα έπιασα άδεια ότι μετά από την εγχείρηση μπορώ να πάω στις σπουδές μου πίσω. Επιστρέφω πίσω, συνεχίζονται πόνοι, αδυναμίες, πυρετή. Μετά έρχομαι Κύπρο τον Ιούλη. Στην Κύπρο όταν ήρθα με ψηλούς πυρετούς. Δεν μπορούσα πλέον να φάω τίποτε. Έτσι άρχισα τις εξετάσεις. Μετά από πάρα πολλές εξετάσεις, ακτινογραφίες και τα λοιπά, με είχαν πάρει στο νοσοκομείο. Επειδή είχαν την υπόνοια ότι είχα γρήπη το χείρο, τέλος ασχέτο. Μετά από αυτό, κάνουμε τις εξετάσεις, βγαίνουν τα αποτελέσματα αρνητικά. Μεταφέρομαι κάτω. Κάτω ύστερα βλέπω μία σκιά στον πνεύμονα, όπου νόμιζαν ότι είχα καρκίνο στον πνεύμονα, ενώ καμία σχέση. Ήταν τα φαγητά που έβγαιναν από το στομάχι και πήγαιναν στον πνεύμονα. Μετά θυμούμαι, ερχόμασταν Λευκωσία με το ασθενοφόρο. Στην αρχή στην Λευκωσία είχαν πει ότι λόγω ηλικίας να περιμένουμε ακόμα λίγο, να συνεχίσουμε με αντιβιώσεις και βλέπουμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Mm-hmm. Την επόμενη ύστερα μέρα έσπασε η φούσκα στον πνεύμονα. Ήταν η πιο φρικτή ever που είχα στην ζωή μου, ειλικρινά. Την επόμενη μέρα... Η πιο φρικτή πόνη. Ναι, ήταν πάρα πολλά δυνατή πόνη. Την επόμενη μέρα μετά μεταφέρθηκα επειγόντως στο νοσοκομείο Λευκωσίας, μου βάλανε αμέσως λάστιχο στο πνεύμονα και εκεί θεωρούσαν ότι είναι θέμα χρόνου ώσπου να βγει το υγρό από τον πνεύμονα. Μία μέρα έφερε μου χορτό σουπάνι, μαμά μου. Και όπως έτρωα χορτό σουπάνι, έβλεπες να βγαίνει από το πλάι το καρότσο, η πατάτα, το σέλινο και όλα. Ναι. Μιλάμε θρίλερ η κατάσταση. Θρίλερ, και ακόμα που είσαι. Η μητέρα σου όταν το είδε αυτό, τι έκανε? Έπαθε σοκ. Έτρεξε αμέσως μέσα στους γιατρούς, τους είπαν ότι κάτι πάει λάθος κτλ. Στην αρχή αυτή αμφέβαλα. Μετά μου σου είχα... Σου το καρότο και πιστέψα, ναι. Τι αμφέβαλα. Αποκλείεται, ας πούμε, δηλαδή τι μας λες τώρα κτλ. Μετά μου είχα φέρει χυμορόβιν επειδή είναι κόκκινο. Για να δουν αν όντως πίνοντας κάτι βγαίνει από το λάστιχο. Όπως έπινα το χυμό το ρόδι, βλέπει το χυμό για να βγαίνει από το πλάι.
αμέσως έγινε συναγερμός, τα μαζευτήκαν όλοι κτλ. Συνεδρία πάνω στη συνεδρία. Μετά κάλεσαν τους γονείς μου ότι είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Εν τω μεταξύ, στη φάση αυτή, έπαιρναν τηλέφωνο και των γιατρών που με έκαναν την εγχείρηση αρχικά. Στην αρχή δεν απαντούσαν καθόλου, τίποτα. Μετά έπαιρνε πίσω από απόκρυψη, μετά από πάρα πολλά τηλεφωνήματα των γονιών μου, των γιατρών κτλ. Απάντησε και απλά είπε βάρτε την χειρουργείο. Ο γιατρός εκεί στο νοσοκομείο απλά του λέει όπως τα έκαμες, έλα σάστα. Ούτε ήρθε, ούτε απάντησε. Το λοιπόν, μετά στην αρχή θα με έστελαν Αγγλία, αλλά στην Αγγλία δεν υπήρχε κάποιο ιατρικό κέντρο που να μπορεί να κάνει αυτή την εγχείρηση. Έτσι με έστειλαν στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ μετά εφιάμε αμέσως, όπου εκεί έγινε μια εγχείρηση που υπολογίζαμε ότι ήταν απλά να μπει το μόσχευμα και να κλείσει. Τελικά ο οργανισμός μου λόγω αδυναμίας και λόγω σιψεμίας απέβαλε το μόσχευμα. Μετά είχα πάθει την πρώτη ανακοπή. Μπήκα μετά αμέσως εντατική. Και εκεί άρχισαν όλα.